Βάζοντας κάτω τα δεδομένα, κύριε Ξαδάκτηλε, για να ξεκινήσω με εσάς και μετά θα χρειαστούμε τη βοήθεια του κυρίου Γραβάνη να δούμε λίγο το πεδίο των εμβολιασμών και όλες τις απορίες που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα. Βλέπω, κύριε Ξαδάκτηλε, 2.155 κρούσματα, 802 διασωληνωμένοι και 66 θάνατοι. Θα ήθελα να μας πείτε πώς τα πάμε. Μου κάνει εντύπωση που ο αριθμός των διασωληνωμένων είναι ακόμη αρκετά μεγάλος και θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε θα μειωθεί. Και πότε βλέπετε αυτή η εικόνα σιγά σιγά να αρχίσει να αντιστρέφεται? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε μία ήπια υποχώρηση της πανδημίας στη χώρα μας, εύθραυστη, και γι' αυτό και βλέπουμε τους αριθμούς αυτούς, οι οποίοι περιμένουμε να μειωθούν αργότερα, να βρίσκονται πάρα πολύ υψηλά. Το πρόβλημα δεν είναι πίσω μας και αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε άπαντες, γιατί έχω την αίσθηση ότι στο δημόσιο διάλογο επικρατούν θέματα που δείχνουν μάλλον ότι αισθανόμαστε πως το ξεπεράσαμε. Δυστυχώς είναι δίπλα μας ακόμα και θα πρέπει να κάνουμε το παν για να το αφήσουμε πίσω μας, μην το ξαναδούμε μπροστά μας. Και το παν βεβαίως είναι η τήρηση των μέτρων. Mm-hmm. Τώρα, προβλέψεις για το πότε θα δείτε τους αριθμούς να αλλάζουν. Σταδιακά τους βλέπετε να αλλάζουν. Βλέπετε ήδη ότι υπάρχει μια σταδιακή μείωση στον αριθμό των ανθρώπων που ανοιχνεύονται θετική και θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Εξαρτάται εν πωλής όμως αυτό και από τις συμπεριφορές μας. Θέλω να κρατήσουμε λίγο αυτά που λέτε. Πραγματικά στο δημόσιο διάλογο υπάρχει τον τελευταίο καιρό μια αίσθηση βοηθούντων και των μέτρων που βλέπουμε να λαμβάνονται, δηλαδή της άρσης των απαγορεύσεων, σε αυτά αναφέρομαι, ότι ξεμπερδέψαμε, ότι πάμε παρακάτω, ανοίγουν τα σχολεία μετά το Πάσχα, ανοίγει εστίαση τη Δευτέρα, άνοιξαν τα μαγαζιά. Θα ήθελα να μου πείτε πόσο σας ανησυχεί όλο αυτό, αν είναι ένα ρίσκο. Και τι περιμένετε από όλο αυτό τις επόμενες ημέρες? Κοιτάξτε, το άνοιγμα που έχει γίνει μέχρι τώρα του λιανεμπορίου και των λυκείων δεν επέδρασε αρνητικά. Mm-hmm. Το αν με ανησυχεί το γεγονός ότι συζητούμε σαν να έχει ξεχαστεί το πρόβλημα, ανθρώπινο, είναι κατανοητό. Δουλειά μας είναι να υπενθυμίζουμε ότι έχουμε πάνω από 5.000 ανθρώπους που νοσηλεύονται, 800 στην εντατική και μερικές χιλιάδες γιατρούς και νοσηλευτές που δίνουν τη μάχη νυχθημερών εκεί, εδώ και μήνες, εκ των οποίων μερικοί είναι και επιταγμένοι, να μην το ξεχνούμε και αυτό. Υπάρχουν τουλάχιστον 200 τέτοιοι συνάδελφοι, οι οποίοι για μας είναι η προτεραιότητά μας, διότι οι ασθενείς είναι πάντοτε η προτεραιότητα των γιατρών. Ναι. Τώρα, το κάθε βήμα βεβαίως, όπως είδατε, γίνεται σταδιακά και διστακτικά και έτσι πρέπει να γίνεται. Και όσο πιο ήπια είναι τα βήματα, τόσο θα είναι προς τα μπροστά και δεν θα έχουμε στάσεις ή οπισθοχωρήσεις. Άλλο ένα ερώτημα πριν πάμε στον κύριο Γραβάνη. Ανοίγει αύριο η εστίαση. Σας έχουμε ακούσει όλες αυτές τις ημέρες να εξηγείτε γιατί δεν πρέπει να υπάρχει μουσική. Για να μπορέσουμε να μας ακούσει ο άλλος, μιλάμε πιο δυνατά, άρα πετάγονται στα γονίδια και αυτό προφανώς είναι επικίνδυνο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν αυτό θεωρείτε ότι πρέπει να κρατήσει σε μάκρος, έτσι να είναι πια η εστίαση, οι καφετέριες. Και το ρωτώ γιατί έχουμε αρκετά μηνύματα και από μουσικούς που ρωτάνε ποια θα είναι η δική τους επόμενη μέρα και πότε θα έρθει. Και ένα ακόμη, αν το άνοιγμα αυτό μπορεί να είναι ομαλό στην εστίαση. Εξαρτάται από αυτούς τους, από το πώς θα συμπεριφερθούν άπαντες στο χώρο της εστίασης. Αν τηρηθούν τα μέτρα, τα πράγματα θα είναι ομαλά και τα βήματα θα είναι προς τα μπροστά. Ναι. Και οι περιορισμοί που ακούγονται ενδεχομένως σε κάποιον τα αυτιά ως μη λογική, αλλά αναγκαίοι. Το εξηγήσαμε και δεν θα συνεχίσουμε να το εξηγούμε, γιατί δεν είναι και το μείζον θέμα της χώρας μουσική στα φαγαζιά της εστίασης αυτή τη χρονική στιγμή. Θα έρθουν μόλις μπορέσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Κανείς δεν θέλει να είναι βουβά τα πράγματα, κανείς δεν θέλει να είναι στενάχωρα και κλειστά τα πράγματα. Αλλά η κατάσταση το επιβάλλει. Και νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ξαδάκτηλε, έχουμε την περίοδο του Πάσχα, είναι και φέτος ένα διαφορετικό Πάσχα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες δυνατότητες στις εκκλησίες, στα εξοχικά. Έχουμε δείξει και εμείς πλάνα όλες αυτές τις ημέρες με πολύ κόσμο, ο οποίος θα κάνει Πάσχα στο μπαλκόνι ή Πάσχα στο εξοχικό, εν πάση περιπτώσει όπου ο καθένας τα καταφέρει, με 12 άτομα ή με 9 μέσα. Όλο αυτό, αν ομιγέννητο δεν πάει καλά, πότε θα φανεί? Πριν απαντήσω σε αυτό, κυρία Βαβρακάνη, θα ήθελα στο προηγούμενο θέμα, αν με επιτρέπετε, δύο επισημάνσεις. Βεβαίως. Πρώτον, να εκφράσω δημόσια το σεβασμό μου και να υποκληθώ στη γενιά του 30-39 που δείχνει το δρόμο σε όλους τους υπόλοιπους, σε αυτή την πολύπαθη γενιά. Το δεύτερο, θα ήθελα, μια που είναι εδώ ο εξαιρετικός καθηγητής φαρμακολογίας, ο κύριος
Γραβάνης να εκμεταλλευτώ την παρουσία του για να τονίσουμε μαζί ότι υπάρχει μια κακή πρακτική της λήψης αντιπικτικής αγωγής πριν τον εμβολιασμό, η οποία πρέπει να σταματήσει για όποιους συνανθρώπους μας την ακολουθούν και δεν πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, η λήψη αντιπικτικών εν ώψη του εμβολιασμού θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα και δεν θα λύσει κανένα, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει έναν αμεληταίο κίνδυνο αυτών των θρομβώσεων. Και θα παρακαλούσα επ' αυτού και τον κύριο Γραβάνη να σχολιάσει, γιατί είναι ένα θέμα αρκετά σοβαρό. Τώρα, σχετικά με το Πάσχα και με τις συμπεριφορές μας. Ξέρουμε όλοι ότι τα αποτυπώματα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε ό,τι αφορά τη μετάδοση του ιού εμφανίζονται 2 με 3 εβδομάδες μετά. Αυτό υπάρχει παραδοσιακά. Τώρα, επειδή ο ιός αυτός είναι μια ταχύτερη βερσιόν του, αυτό που ονομάζουμε βρετανική μετάλλαξη, μπορεί να μην είναι 14 ημέρες και να είναι 10 ή 12. Μάλιστα.